Πίστευτη εικόνα. Σταύρο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και πάλι. Όπως βλέπετε και εσείς, είναι ανατριχιαστική εικόνα. Βλέπετε το λεωφορείο το οποίο έχει ξαπλώσει κατά μήκος του δρόμου. Σύρθηκε για κάποια μέτρα και κατέληξε εδώ. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται ότι είναι 4 οι νεκροί και 23 οι τραυματίες. Πρέπει να σας πω βέβαια πως είναι όλοι ρώσικες καταγωγής. Έρχονταν από την Χαλκιδική για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να αναχωρήσουν. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες και με αυτά που γνωρίζουμε. Έχουν απεγκλωβιστεί. Προφανώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας, αλλά βέβαια συνηγορεί και το γεγονός ότι στο σημείο δεν υπάρχουν φώτα, δεν υπάρχει φωτισμό το βράδυ, παρόλο που είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο σημείο, γιατί όταν κανείς κατεβαίνει αυτή την κατηφόρα, αναπτύσσει, θέλει, δεν θέλει κάποια ταχύτητα παραπάνω. Και είναι δύσκολο να το ελέγξεις βέβαια. Σταύρο, την ώρα του δυστυχήματος. Ήταν βρεγμένος ο δρόμος, έβρεξε πολύ, είχε καιρό να βρέξει κιόλας, οπότε είχε και λάσπη αυτή τη γλίτσα που λέμε. Ένα παραπάνω δηλαδή έκανε ακόμα πιο δύσκολες τις συνθήκες. Τώρα να σας μεταφέρω και την εικόνα εδώ από τα πρώτα λεπτά όπως μας την έχουν περιγράψει και εμάς οι διασώστες. Επικράτησε πανικός στο σημείο διότι οι άνθρωποι πετάχτηκαν αρκετά μέτρα έξω από το λεωφορείο. Μας είπανε μάλιστα για έναν 36χρονο ο οποίος κατάφερε να απεγκλωβίσει γυναίκα και παιδί και ύστερα έπεσε ο άνθρωπος και άφησε την τελευταία του πνοή στο οδόστρωμα. Ναι, ιστορίες που πρόλαβαν να μας μεταφέρουν οι διασώστες που είναι εδώ από την πρώτη στιγμή. Μας λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Στα χρόνια που δουλεύουν υπό αυτές τις συνθήκες, δεν έχουν ξαναδεί τόσο άσχημο τροχαίο στην περιοχή αυτή. Σκόρπισαν οι άνθρωποι κυριολεκτικά, κάποιοι διαμελίστηκαν. Ήταν πολύ άσχημες οι εικόνες. Βλέπετε κι εσείς τώρα τι έχει μείνει, θα γίνει αυτό τώρα. Αυτό που λέτε, Σταύρο, η εικόνα που περιγράφεις τώρα δείχνει ότι το λεωφορείο πρέπει να είχε αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Για να συμβεί τέτοιο γεγονός με τόσους νεκρούς και τόσους τραυματίες, με διαμελισμένους ανθρώπους, όπως λες, με ανθρώπους που πετάχτηκαν 30 μέτρα μακριά κλπ. Αυτά τώρα ένα τόσο μεγάλο λεωφορείο να ανατραπεί και να βρεθεί στη μέση του δρόμου. Σημαίνει ότι είχε ταχύτητα το λεωφορείο, διότι αν πήγαινε με μικρή ταχύτητα και απλώς έγερνε και έπεφτε δεξιά, όπως το βλέπουμε τώρα. Προφανώς θα είχαμε προβλήματα, αλλά όχι έτσι όπως τα περιγράφει. Ας ξέρει τώρα. Έτσι δεν είναι. Επομένως, ναι, να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Βέβαια, δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα εκείνη την ώρα στο. Ξέρουμε μήπως τι ώρα, Σταύρο, ήταν η πτήση. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν μάρτυρες. Το λέω μήπως έτρεχε να προλάβει την πτήση, γιατί αυτό μπορεί να συνδυαστεί ως γεγονός. Η πτήση ήταν πρωινή, ωστόσο ο οδηγός, επειδή είναι σε κατάσταση σοκ, δεν έχει δώσει τέτοιες πληροφορίες ακόμη. Να. Δεν μπόρεσαν οι άντρες τροχέας να πάρουν κάποιες πληροφορίες. Έχει μεταφερθεί και αυτός, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, οι νεκροί, οι τραυματίες, αλλά και όσοι είναι καλά, πήγαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, προκειμένου να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν έχει δώσει όμως ο οδηγός ακόμα λεπτομέρειες για τις συνθήκες. Βέβαια, βλέπετε και εσείς πως το σημείο είναι τέτοιο. Είδαμε ότι έφτασε τώρα και η οδική βοήθεια για να πάρουν το λεωφορείο από τη μέση του δρόμου, να ανοίξει και ο δρόμος, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και θέμα με το κλείσιμο του δρόμου, έτσι. Γίνεται εκτροπή, βέβαια, γίνεται εκτροπή των οχημάτων. Εκείνη την ώρα, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν υπήρχαν άλλα οχήματα στο δρόμο. Δεν γνωρίζουμε για αυτόπτες μάρτυρες. Πρέπει να σου πω, βέβαια, πως. Από την ώρα που έγινε το δυστύχημα αυτό, έχουν έρθει εδώ πυροσβέστες, αστυνομικοί για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες. Και τώρα και αυτή τη στιγμή βλέπετε και εσείς πως γίνεται προσπάθεια να σηκωθεί το λεωφορείο. Όλοι έχουν βγει. Από ό,τι μας είπαν, υπήρχαν δύο άτομα που ήταν παγιδευμένα σε κρίσιμη κατάσταση. Κατάφεραν ωστόσο οι διασώστες έγκαιρα να τους απεγκλωβίσουν και να μεταφερθούν και αυτοί στο νοσοκομείο Αχέτα. Ωστόσο, αν δεις και οι περισσότεροι επιβάτες ήταν στον δρόμο από ό,τι μας είπαν. Τα πρόσωπά τους δείχνουν σοκαρισμένοι άνθρωποι πραγματικά από ένα τέτοιο γεγονός. Όσα και αν έχουν δει τα μάτια σου, πάντα ο άνθρωπος λυγίζει μπροστά σε τέτοια γεγονότα. Βλέπουμε τώρα τα παιδιά με τι ύφος, ας πούμε, αυτή την ώρα κοιτάζουν γύρω τους. Σταύρο, θα περιμένουμε και στη συνέχεια. Μας περιέγραψαν πραγματικά για ένα τρομερό τροχαίο που πολλοί δεν έχουν ξαναδεί, δεν έχουν φανταστεί καν στην καριέρα τους. Έλα να τα πούμε και σε λίγο πάλι όταν πιθανόν θα.